λιμάνι λιμεναρίων, με φόντο το γνωστό σε όλους παλατάκι. Και εδώ οι επαγγελματίες στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Το τουριστικό κύμα έχει ξεκινήσει, κυρίως με Ρουμάνους και Σέρβους, ευελπιστώντας για το καλύτερο δυνατό το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ήταν παλιά πριν το κορονοϊό. Λίγος κόσμος, δουλειάς ο κόσμος δεν έχει, ανάλογα με τις ειδικές. Άργησαν να ανοίξουν φέτος το νυμφαίο, δεν έχει ταλαιπωρία από ό,τι μαθαίνουμε στις εισόδους, στα τελωνία. Τώρα θα δείξει το τρίμερο τι θα γίνει. Υπάρχουν ευθύνες γενικότερα για αυτή την κατάσταση στην οποία περίπτωση. Σίγουρα υπάρχουν. Ειδικά εσείς από ό,τι σας έβλεπα, το τονίζατε από τον Ιανουάριο αυτό το πράγμα και στο παραπέντε περίμεναν όλοι εξ ουρανού βοήθεια. Δεν γίνεται έτσι. Κάποιοι έπρεπε να πληρώσουν, αλλά ποιοι θα πληρώσουν. Είχαμε το πιλωτικό άνοιγμα και μετά το κλείσιμο. Ναι, ναι. Γιατί δεν έκαναν τίποτα. Κοιμόταν όρθιοι όλοι. Και πόσο μάλιστα η θάσος που ποντάρει στον οδικό τουρισμό. Σίγουρα. Και όχι να έχει μόνο μία βάρδια και 7 το βράδυ να κλείνει μέχρι 11 το βράδυ, μέχρι 7 το πρωί. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το καλοκαίρι επισκεφτικό. Κόσμο δεν υπάρχει, ένα γαμπρός μου του έχει μέσα, τίποτα. Πεσμένα τα πράγματα για φέτος. Πολύ πεσμένα. Συγκρατημένα αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα και για την τουριστική περίοδο η οποία ξεκινά στο νησί της Θάσου δηλώνουν επαγγελματίες αλλά και κάτοικοι εδώ στο Μπρίνο. Όπως λένε, στόχος για το καλύτερο δυνατό είναι τα 5 δρομολόγια ημερησίως στην Πορθυμιακή Γραμμή, Καβάλας, Πρίνου και αντίστοιχα. Τι να σας πω ρε παιδιά, όπως παντού. Περιμένουμε κόσμο. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και να κρατάμε λίγο θετική ενέργεια. Η Θάσος ποντάρει στον οδικό τουρισμό, θεωρείτε? Πάρα πολύ και απαγοητευόμαστε όταν ακούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στα σύνορα και παντού. Ναι. Η Πορθυμιακή Γραμμή Καβάλας Πρίνου, τα 2 με 3 δρομολόγια. Εντάξει, προς το παρόν είναι λίγο καλύτερα από το χειμώνα. Τώρα ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει και λίγο, αν φανεί κόσμος, περισσότερο. Είμαστε εν όψη του Αγίου Πνεύματος και εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου, Ιουλίου-Αυγούστου, ευελπιστείτε. Ευελπιστούμε. Πάντα έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Το μόνο που μας απομένει είναι να ελπίζουμε. Όπως τα βλέπεις εσείς, τα βλέπουμε και εμείς. 2 με 3 δρομολόγια είναι αρκετά. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον πόσα έπρεπε να υπάρχουν. Τουλάχιστον. Η καλύτερη χρονιά ήταν το 19 που είχε 6. 6. Εγώ είμαι ταξιτζής, εγώ γι' αυτό. Μάλιστα. Είστε επαγγελματίας οδηγός ταξί και βλέπετε. Η καλύτερη χρονιά ήταν τότε. Γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ από το φέρετρο. Τώρα, εντάξει, ο κόσμος θα έρθει και λόγω κορονοϊού πιστεύω θα είναι καλύτερα φέτος, αλλά ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα. Η Θάσος ποντάρει στον οδικό τουρισμό, τα σύνορα με την Ιμφαία και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα. Βέβαια, παίζουν ρόλο. Όσο είναι κλειστά αυτά, εδώ δεν έχουμε τίποτα. Είναι λογικό. Εσείς είστε επαγγελματίας εδώ στην εστίαση. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα γενικότερα μετά από μια δύσκολη περίοδο και ένα δύσκολο καλοκαίρι το οποίο προηγήθηκε το 20. Χάλια, είναι ακόμα, δεν έχει τίποτα. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Βλέπετε, κλειστά είμαστε. Τέτοια ώρα 20 Ιουνίου και ακόμα είμαστε κλειστά.